Στο ξεκάθαρο μήνυμα των Ιατρικών Συλλόγων της Κρήτης που ζήτησαν άμεσα σύγκληση των αρμόδιων φορέων για μια ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση για την υγεία στην Κρήτη υπό το βάρος των ελλείψεων στα νοσοκομεία που έχει οδηγήσει στην κατάρρευση μιας σειράς κλινικών και το πήγαινε έλα γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλύπτονται με μπαλωματικές λύσεις τα νοσοκομειακά ιδρύματα, έρχονται και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, αλλά και οι ενώσεις γιατρών να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια σύσκεψη επιβεβλημένη. Τα σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, οι ενώσεις γιατρών ΕΣΥ και τα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ ζητάμε άμεσα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των φορέων της Κρήτης που εμπλέκονται στα θέματα της υγείας, προκειμένου να συζητηθούν τα σοβαρότατα προβλήματα και να διεκδικηθούν λύσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια κατάσταση που ως ιατρικοί σύλλογοι εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Είμαστε και συνομιλητές της πολιτείας για τη δημόσια υγεία και εννοείται ότι είναι από τα κύρια τα οποία μας απασχολούν. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι. Σε αυτό το πλαίσιο, είπαμε και συναποφασίσαμε να καλέσουμε μια κοινή σύσκεψη γιατί πρέπει να συνεννοηθούμε. Η προτροπή για μια σύσκεψη στην οποία θα τεθούν επιτάπητος τα προβλήματα της δημόσιας υγείας και η δραματική όπως περιγράφουν κατάσταση που έχει επέλθει λόγω των ελλείψεων έρχεται να προστεθεί στις εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα κινητοποιήσεις γιατρών και εργαζομένων που εμφάνιζαν το σενάριο της κατάρρευσης ως μια δραματική εξέλιξη της αποδυνάμωσης όπως υποστήριζαν της δημόσιας υγείας και στην Κρήτη. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν θα επιτρέψουμε το πάμε και όπου βγει στα ζητήματα της υγείας. Τα σωματεία μας διεκδικούν ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλους, ανεπτυγμένο σε όλα τα επίπεδα που να καλύπτει καθολικά τις σύγχρονες ανάγκες. Γίνονται πράγματα πέρα της λογικής. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας αυταρχισμός στη λήψη αποφάσεων. Το προσωπικό έχει αρχίσει να απογοητεύεται και η εξέλιξη είναι απρόβλεπτη. Στην ήδη εκρηκτική κατάσταση, οι αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για εφημερίες μέσω εντέλεσθε των διοικήσεων των νοσοκομείων οδηγούν σε νέες παρετήσεις, όπως δύο ακόμη γιατρών, μιας παθολόγου και μιας αιματολόγου από το Βενιζέλιο και τεσσάρων χειρουργών από το νοσοκομείο Χανίων. Υποχρεώνεται ο ίδιος να πάει στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, αντί να γίνονται προσλήψεις στα κέντρα υγείας όλου του προσωπικού και στα νοσοκομεία, μετακινείται προσωπικό από τα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία για να καλυφθούν ανάγκες, όπως έγινε και με ένα αυθαίρετο αντιπιστημονικό τρόπο με το ΕΚΑΒ, που βάζουν πυροσβέστες οδηγούς απορριμματοφόρων να μετακινούν ανθρώπους, λες και είναι ταξί μπλε τα ασθενοφόρα. Υπό την ασφικτική πίεση που δέχονται και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, με πολύ ωραίες αναμονές, με σκοπτικό τρόπο και πάντως μιλώντας για μη επιστημονικές αποφάσεις, σχολιάστηκε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου η απόφαση στο Παγνί στις 4 ώρες αναμονής οι ασθενείς, ακόμα και αν δεν υπάρχει οριστική διάγνωση, να μεταφέρονται σε κλινικές. Εδώ θα ήθελα να γελάσω λίγο. Είναι δυνατόν έτσι? Καταργείται καταρχήν η βραχία νοσηλεία που είναι στο νόμο. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ο άρρωστος με τον πτωχτή μέσα σε 4 ώρες θα έχει ολοκληρωθεί. Εμείς έχουμε πρωτόκολλα διαχείρισης του θωρακικού άλογου που μιλάνε για 0-1-6 ώρες να βλέπουμε την τροπονίνη για να δούμε αν έχει. Αυτό δεν είναι. Νομίζω δεν είναι καν προς συζήτηση. Έτσι. Αυτό είναι λίγο αστείο. Αλλά όμως αυτό βγάζει άλλο ένα πρόβλημα. Ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα με το πώς οι διοικήσεις επικοινωνούν με τους γιατρούς. Για αδιανόητα μέτρα που απλά σκεπάζουν το πρόβλημα, αφού με τεχνητό τρόπο σπάνε τις μεγάλες ουρές από τα ΤΕΠ στις διάφορες κλινικές, έκαναν λόγο εργαζόμενοι και γιατροί που δεν έκρυψαν την αγωνία τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.